Εμείς από την πλευρά μας ενθαρρύναμε το στρατάρχη να μετάσχει με επικοδομητικό πνεύμα στην διαδικασία του Βερολίνου και να επιχειρήσει μέσα στο πλαίσιο των συνθήκων να πετύχει και την κατάπαυση του πυρός και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Λιβύη, την απομάκρυση των μισθοφόρων, την αναγνώριση της ακυρότητας των παράνομων μνημονίων ανάμεσα στην Τουρκία και στην κυβέρνηση Σάρας. Οφείλω να σας πω με ιδιαίτερη χαρά ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ συμφώνησε σε όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις μας. Θα το δείτε άλλωστε σαφώς διατυπωμένο και στις δικές τους ανακοινώσεις. Του είπα επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει την επόμενη μέρα στη Λιβύη, είτε με την συμμετοχή στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες χρειάζονται για να υπάρξει η ανακοχή, είτε με την συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση επιβολής του εμπάργκο των όπλων και της μεταφοράς μισθοφόρων στη Λιβύη. Οι ενέργειες αυτές βοηθούν τη δημιουργία μιας καλύτερης πραγματικότητας στη Λιβύη και αποτελούν συνεισφορά στο μέλλον του λιβικού λαού και της λιβικής κοινωνίας. Εμείς θέλουμε η Λιβύη να είναι μια σύγχρονη χώρα, μια σύγχρονη δημοκρατική χώρα, στην οποία θα επιτραπεί στους κατοίκους της να εκφράσουν τη θέλησή τους και να αποτελέσουν μέρος της συνολικής αρχιτεκτονικής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι μέλος της διαδικασίας του Βερολίνου. Μιας διαδικασίας που ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει από το 2015, η Ελλάδα δεν μετείχε όλα αυτά τα χρόνια, όμως νομίζουμε, συνεχίζουμε να νομίζουμε ότι οι παρούσες συνθήκες ήταν αυτές που θα οδηγούσαν στο να θεωρηθεί από την οικοδέσποινα Γερμανία η συμμετοχή μας σαν κάτι το θετικό. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον εμείς δεν θα είμαστε εκεί, περιμένουμε από τη Γερμανία, την οικοδέσποινα χώρα, να αποτελέσει τον θεματοφύλακα της ευρωπαϊκής θέσης για τα θέματα της Λιβύης. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη έχει σαφή θέση. Εκφράστηκε από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η κοινή μας ευρωπαϊκή θέση αναγνωρίζει την ακυρότητα και την ανυπαρξία των μνημονίων που υπεγράφησαν από την κυβέρνηση Σάρατς και την Τουρκία. Περιμένουμε λοιπόν, σαν Ευρωπαίοι, από τη Γερμανία να επιβάλλει και να εκφράσει την ευρωπαϊκή θέση στην διαδικασία του Βερολίνου. Το ίδιο περιμένουμε και από τις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς θέλουμε να συμμετάσχουμε επικοδομητικά στο να πετύχει η διαδικασία του Βερολίνου. Βοηθάμε τις διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών. Συναντήθηκα ήδη την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες με τον κύριο Σαλαμέ, τον ειδικό διαπραγματευτή. Προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη όμως, σε αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να βοηθήσουμε με την ιδιότητά μας, όχι μόνο ως Ελλάδα, αλλά και ως ευρωπαϊκή χώρα. Το πλαίσιο της συμμετοχής όλων των ευρωπαϊκών χωρών σε αυτή τη διαδικασία έχει καθοριστεί από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ίδια η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η κοινή μας ευρωπαϊκή θέση, προβλέπει την ακυρότητα και την ανυπαρξία των δύο μνημονίων. Άρα κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο η Ελλάδα, έχει την αυτονόητη υποχρέωση να υποστηρίξει την κοινή θέση, τη θέση που όλοι μαζί πήραμε, ομοφόνως στο Συμβούλιο. Άρα δεν θέλω να δω τα πράγματα αρνητικά, υπομορφήν αρνησικηρίας. Τα βλέπω ως προσπάθεια της κοινής ευρωπαϊκής μας θέσης. Βεβαίως, εάν η κοινή ευρωπαϊκή θέση δεν γίνει σεβαστή, τότε κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει αυτονόητη υποχρέωση να υπερασπίσει αυτή τη θέση. Και η Ελλάδα τοποθετήθηκε από αυτού, νομίζω, ξεκάθαρα χθες ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα υπερασπίσει την κοινή ευρωπαϊκή μας θέση.